Πάμε στον Αντώνη Ντομανιώτη. Να μας δώσει τι λέει το αρχηγείο αυτή την ώρα. Οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι, μου μεταφέρουν μια εικόνα house εκεί από το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στη Μόρια. Σας τα λέω τα γεγονότα όπως τα γνωρίζω. Καταρχήν, ξεκίνησαν όλα όταν ήρθαν σε συμπλοκή μεταξύ τους ομάδες μεταναστών. Διαφωνούσαν για την καραντίνα. Τελικά αποφάσισαν να τις σπάσουν και έτσι άρχισαν να βάζουν φωτιές. Όταν έφτασαν εκεί, έφτασαν φωτιές και μέσα και έξω από το kit. Όταν έφτασαν εκεί οι πρώτοι πυροσβέστες, 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρο, λίγο πριν από τις 12, δέχτηκαν επίθεση με πέτρες και εμποδίστηκαν από τους ίδιους τους μετανάστες για να μην μπουν να σβήσουν τις φωτιές. Οι πυροσβέστες πήγαν να σβήσουν τις φωτιές και οι μετανάστες τους εμπόδιζαν. Έγινε επανέμβαση της αστυνομίας προκειμένου να αρχίσουν να κατασβήνουν οι πυροσβέστες στις εστίες μέσα και έξω από το kit. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες που έχουμε είναι οι εξής: ότι ενώ έσβηναν τις φωτιές και μέχρι τώρα αυτή τη δουλειά εξακολουθούν να κάνουν οι πυροσβέστες, εξακολουθούν να βγαίνουν διαρκώς νέες εστίες. Έχουν καεί όλα τα αντίσκηνα που είναι περιμετρικά του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης της Μόριας, στη Μυτιλίνη, αλλά και έχουν καεί και πολλά κοντέινερ μέσα στο εσωτερικό του kit. Έτσι λοιπόν, για τους πυροσβέστες, το πρώτο μέλημα είναι να σβήσουν τις φλόγες, αλλά αυτό που τους ανησυχεί και είναι το κυριότερο είναι μήπως κάποιοι δεν έχουν καταφέρει να βγουν εγκαίρως από τον καταβλισμό. Και γι' αυτό μετά θα γίνει μια εκτεταμένη έρευνα όταν θα γίνει η αποκάθαρση και θα σβήσουν όλες οι φλόγες, προκειμένου να βρεθούν όλοι σόοι και αυλαβείς. Αυτό είναι που θέλουν οι πυροσβέστες, να μην υπάρχει κάποιο ανθρώπινο θύμα, τουλάχιστον αυτό θα είναι το χειρότερο σενάριο. Τώρα, όσον αφορά τι έχουν κάνει, όσοι ήταν γυναικόπαιδα και άτομα που ήταν ευπαθείς ομάδες, όντως αποχώρησαν συντεταγμένα προς την πόλη της Μυτιλίνης. Υπάρχουν όμως άλλοι οι οποίοι αποχώρησαν άτακτα και ίσως να ήταν και αυτοί που προκάλεσαν τα επεισόδια και τους εμπρισμούς, οι οποίοι αποχώρησαν και έχουν πάρει τις βουνοπλαγιές στα βουνά γύρω-γύρω και αυτοί θα είναι και πιο δύσκολο να εντοπιστούν όταν έρθει το φως της ημέρας από τους αστυνομικούς και από τις αστυνομικές δυνάμεις. Και όλο αυτό είναι υγειονομικά χαρτογράφητο και εξαιρετικά επικίνδυνο, όπως λέμε, γιατί ποτέ δεν έγινε η απομόνωση των 36 διακριβωμένων κρουσμάτων, αλλά και όσων ενδεχομένως βρεθούν θετικοί, γιατί τα θέσεις βρίσκονται. Έχουμε χίλια δείγματα τα οποία περιμένουμε να βγουν τα αποτελέσματα. Γι' αυτό κάνουμε λόγο για μια κινητή υγειονομική βόμβα. Αντώνη Μανιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πέρα από τη χαοτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και εκεί, με τον Αντώνη, μια εικόνα ακόμα, βέβαια, μια εικόνα ακόμα από την πλατεία Βικτωρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί. Όταν θα το έχουμε, ευχαριστούμε πολύ. Η επιχείρηση εκένωσης αυτού του πρόχειρου καταβλισμού, μας έλεγε νωρίτερα η Ελευθερία η Σπυράκη. Και δεν φτάνουν αυτά. Όλα αυτά, βέβαια, οι φωτιές εκεί δεν είναι τυχαία πράγματα. Εκτός από τις φωτιές στη Μόρια, στο kit που ξέσπασαν από τις συγκρούσεις, προφανώς κάποιοι τις έβαλαν. Και στις άλλες δύο περιοχές της Μυτιλίνης, της Λέσβου όμως. Στην Βατούσα και την Άντισα. Μάλιστα. Εκεί οι πληροφορίες λένε ότι έχουν τεθεί υπό έλεγχο οι φωτιές. Εντάξει, καλό αυτό. Αλλά δεν είναι τυχαία πράγματα αυτά όταν συμβαίνουν. Την ίδια ώρα, παιδιά, με ενημερώνουν και από το κοντρόλ. Μου λένε εμένα οι πυροσβέστες, 9 και 5 ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή στη Βατούσα και στην Άντισα. Και στις 11.30, 2.5 ώρες αργότερα, ειδοποιήθηκαν για να πάνε να σβήσουν τη φωτιά στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Μόριας. Μάλιστα. Δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής.